Πάμε να μιλήσουμε αρχικά για το παιχνίδι ποδοσφαιρού, το χθεσινό, και να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν ποδοσφαιριστή που ναι μεν ήταν αντίπαλος, ναι μεν φορούσε τη φανέλα της Σπάρτης, αλλά χειροκροτήθηκε από όλο το γήπεδο όταν βγήκε αλλαγή. Ο λόγος για τον Λάζαρο Ματζήρη, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλή εβδομάδα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Λάζαρο. Γεια σας, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Σε ζηλέψαμε. Σε ζηλέψαμε. Και δεν συμβαίνει και συχνά, έτσι. Δεν συμβαίνει και συχνά ένας αντίπαλος να χειροκροτεί. Βέβαια, ο κόσμος ο περισσότερος γνωρίζει ότι είσαι παίκτης του Ηρακλή δανεικός στη Σπάρτη, γι' αυτό και το χειροκρότημα που φαντάζομαι ήταν μια πολύ ωραία στιγμή για σένα. Έτσι. Σίγουρα. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή και ιδιαίτερη στιγμή για μένα. Θέλω να πω μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο του Ηρακλή που μου χάρισε αυτή τη στιγμή. Και να ανταποδώσω αν και εφόσον φορέσω τη φανέλα αυτής της ιστορικής ομάδας. Και να υποθέσω, μιας και το είπες, μου δίνεις ωραία πάσα, ότι σκέφτεσαι ήδη την πρώτη στιγμή, το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο φιλικό, την πρώτη προπόνηση που θα έρθει η ώρα να είσαι και κανονικά, σε εισαγωγικά λέξη, το κανονικά παίκτη του Ηρακλή, έτσι. Κοιτάξτε, κάθε πράγμα στον καιρό του, μακάρι, είναι ευχής έργων για κάθε ποδοσφαιριστή. Πιστεύω είναι μεγάλη τιμή να φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή. Αν και εφόσον έρθει αυτή τη στιγμή, θα είμαι πολύ χαρούμενος. Mm-hmm. Θα δουλεύω για να βελτιώνομαι και να προσπαθώ και να ανταποδώσω στην ουσία στον κόσμο του Ηρακλή αυτό που μου χάρισε χθες. Ξέρεις, συνήθως για τους ποδοσφαιρικούς δανεισμούς λέμε ότι κάποιος πρέπει να αρπάξει την ευκαιρία, να το εκμεταλλευτεί, να ψηθεί όπως λέμε ποδοσφαιρικά σε κάποια άλλη ομάδα. Εσύ ήδη και ένα γκολ έχεις πετύχει και αρκετά καλές εμφανίσεις έχεις κάνει με τη Σπάρτη. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα μέχρι στιγμής? Έτσι είναι, προσπαθώ, τώρα είμαι στην ομάδα της Σπάρτης. Προσπαθώ με την ομάδα να βελτιώνομαι, να παρουσιάζω καλύτερο πρόσωπο μέρα με τη μέρα, αγώνα με τον αγώνα. Και αν και εφόσον έρθει η επιστροφή μου από τον δανεισμό στην ομάδα του Ηρακλή, να είμαι αυτός που πρέπει, να είμαι αντάξιος των απαιτήσεων και να προσπαθήσω κι εγώ για το καλύτερο. Και είσαι σε μια θέση που λογμένως οι περισσότεροι κρίνονται από το πόσα και αν βάζουν γκολ, έτσι κακά τα ψέματα, επιθετικούς από αυτό. Σίγουρα. Για το center four είναι κυρίως το πόσα γκολ θα έχει στο τέλος της σεζόν. Mm-hmm. Και χθες το παιχνίδι ήταν για σας αρκετά δύσκολο, όπως και αποδείχθηκε. Ήρθε η ήττα με 3-0 από τον Ηρακλή, που ξέρεις ότι αντιμετωπίζει τα δικά του προβλήματα, έχει πολύ κακό ξεκίνημα. Χθες θεωρούν πολλοί στον Ηρακλή ότι είναι μια νέα αρχή. Δεν ξέρω, εσύ από μέσα τα βλέπεις διαφορετικά σε σχέση με εμάς? Σίγουρα ξέραμε ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Ηρακλή. Ξέραμε επίσης ότι δεν είχε ξεκινήσει καλά στο πρωτάθλημα και ότι έπρεπε οπωσδήποτε να πάρει αυτό το τρίποντο. Μπήκαμε κι εμείς να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μας άφησε περιθώριο ο Ηρακλής, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Είχε την κατοχή της μπάλας, προσπαθήσαμε, αλλά εν τέλει πιστεύω η εμπειρία και οι κινήσεις με την μπάλα και η πρωτοβουλία και η κατοχή που είχε η ομάδα του Ηρακλή ήρθε εν τέλει το 3-0. Από εκεί και πέρα πιστεύω πως η ομάδα θα βρει έτσι το ρυθμό της και πιστεύω πως θα πάει πολύ καλύτερα, γιατί έχει πολύ αξιολόγους παίχτες και με τη σωστή δουλειά και τις σωστές κινήσεις πιστεύω πως αργά ή γρήγορα θα παρουσιάσει ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο. Πιστεύεις, Λάζαρε, ότι αυτό το μείον 9 στο οποίο βρίσκεται τώρα ο Ηρακλής από την κορυφή μπορεί να αλλάξει? Πιστεύω πως ναι, σίγουρα. Πιστεύω πως μπορεί να αλλάξει. Είναι ακόμα αρχή του πρωταθλήματος. Ακόμα τώρα γίνονται και κάποιες αναγνωριστικές κινήσεις από τις ομάδες. Πιστεύω πως δεν έχει χαθεί τίποτα. Δεν έχει χαθεί τίποτα και υπάρχουν άλλες πόσες αγωνιστικές. Πιστεύω ναι, άμα δουλέψουν με τις κατάλληλες συμβουλές και αυτά, πιστεύω πως σίγουρα θα μπορεί να ανατραπεί αυτό το. Και στο ρωτάω γιατί μέχρι στιγμής βλέπουμε ένα τρελό πρωτάθλημα όπου οποιοδήποτε μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε, όπου δεν μπορούμε πλέον να πούμε ότι αυτό είναι έκπληξη ή το άλλο είναι έκπληξη ή εκείνη η ομάδα είναι φαβορή. Όλα μπορούν να συμβούν. Υπάρχουν 38 παραδείγματα ομάδων που εκεί που δεν τις περίμενες κέρδισαν ή ομάδων που εκεί που τις περίμενες δεν κέρδισαν. Και επειδή έχεις αντιμετωπίσει και εσύ τις υπόλοιπες ομάδες πλην του Ηρακλή, θέλω το σχολείο σου μέχρι στιγμής και για τους άλλους αντιπάλους και γενικότερα για το πρωτάθλημα.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Είναι ένα αμφίρροπο πρωτάθλημα. Εντάξει, πάντα το καλοκαίρι κάποιες ομάδες μπαίνουν στον γκρουπ που θα διεκδικήσουν κάτι παραπάνω και κάποιες άλλες, τα λόγια βέβαια πάντα έτσι, και κάποιες άλλες στον γκρουπ που θα είναι λίγο υποδεύτερες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αξιόλογες ομάδες. Είναι ένα πρωτάθλημα που όλες οι ομάδες είναι πάνω κάτω στα ίδια κυβικά. Εντάξει, ξεχωρίζουν κάποιες ομάδες. Αλλά πιστεύω πως είναι ένα αφύρωπο πρωτάθλημα. Έχουν συμβεί και αρκετά αποτελέσματα έτσι εκπλήξεις μέχρι τώρα και θα συμβούν και άλλα σίγουρα. Mm-hmm. Την πρώτη αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος, έβαλες γκολ απέναντι στο Κισαμικό, σωστά, στο 1-1. Ναι. Είναι ο επόμενος αντίπαλος του Ηρακλή εντός έδρας, ο μεθ επόμενος στο πρωτάθλημα, γιατί ο επόμενος είναι στα Σπάτα με τον Αΐτο και μετά είναι ο Κισαμικός. Δεν ξέρω τι έχεις να μας πεις για αυτή την ομάδα. Ο Κισαμικός είναι μια ομάδα δεμένη. Ήταν και πέρσι πολλοί παίχτες μεταξύ τους. Εντάξει, πιστεύω άμα ο Ηρακλής παρουσιάσει το πρόσωπο που πρέπει, πιστεύω πως δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα να ξεπεράσει το εμπόδιο του Κισαμικού. Εντάξει, βέβαια όλες οι ομάδες θέλουν προσοχή, όλες έχουν τα δυνατά τους και αδύνατα σημεία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ο αγωνιστικός χώρος είναι ο καθρέφτης και σωστά. Εκεί όλοι κρίνονται. Σωστά. Και εκεί εύχομαι να συνεχίζεις να σκοράρεις, να προσφέρεις στην ομάδα σου, στην Σπάρτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Και φυσικά η ευχή που σου έδωσα και εκτός αέρα, σου δίνω και εντός αέρα, να φορέσεις τη φανέλα του Ηρακλή και να ζήσεις πολύ όμορφες στιγμές εδώ. Μακάρι να μ' αξιώσει ο Θεός, να είμαι γερός, να βελτιώνομαι και να μπορέσω να φορέσω κι εγώ τη φανέλα του Ηρακλή. Να είσαι καλά, Λάζαρε, σε ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον επιθετικό της Σπάρτης, δανεικός από τον Ηρακλή, ένα πολύ ευγενικό παιδί όπως ακούσατε και καλός ποδοσφαιριστής, υψηλός όμως.